Ιδιαίτερα ομαλά κιλά η υπόθεση των ελικοπτέρων Black Hawk UH-60 που θέλει να παραλάβει ο ελληνικό στρατό και συγκεκριμένα η αεροπορία στρατού. Είναι χαρακτηριστικό πω σύμφωνα με ανακοίνωση τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών, από 10 έω 13 Σεπτεμβρίου 2024 πραγματοποιήθηκε στι εγκαταστάσει τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων τη Αμερικανική Κυβέρνηση, τη ΓΔΑΕ και φορέων του Γενικού Στρατού, με θέμα την υλοποίηση τη Διακρατική Συμφωνία Προμήθεια Ελικοπτέρων UH-60M Black Hawk. Στι αρχέ του Αυγούστου, φέτο υπογράφηκε και η σχετική σύμβαση για την αγορά 35 ελικοπτέρων τύπου UH-60M Black Hawk, τα οποία θα χρησιμοποιούνται κυρίω για τη μεταφορά στρατιωτών και φορτίου στον Ελληνικό στρατό. Όπως αναφέρουν στο πενταπόσταγμα καλά πληροφορημένες πηγές, το όλο πρόγραμμα κυλάει απίστευτα ομαλά και τα πρώτα 10 αναμένονται στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2027. Τα υπόλοιπα 25 θα παραδίδονται ένα εξάμηνο με στόχο μέχρι το τέλος του 2028 να έχουν παραδοθεί όλα. Ο ελληνικό στρατό επέλεξε μία από τι πιο σύγχρονε και ικανότερες εκδόσει του διάσημου ελικοπτέρου Black Hawk, την αναβαθμισμένη έκδοση UH-60M, που ξεκίνησε δοκιμαστικέ πτήσει τον Αύγουστο του 2008. Παράλληλα θα τρέχει και η εκπαιδεύση των χειριστών ώστε αρχές του 2029 να ενταχθούν πλήρως στην αεροπορία στρατού και να δώσουν έτσι τη δυνατότητα να αποσύρει όλους τους βετεράνους της, δηλαδή τα Χιούι. Όπω είχε δημοσιεύσει το Πενταπόσταγμα στα μέσα Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση τη Υπηρεσία Συνεργασία για την Αμυντική Ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, τα ελικόπτερα θα έρθουν τουμπανιασμένα τόσο με όλα τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα και ασυρμάτου, όσο και με οπλικά συστήματα απαραίτητα τόσο για την επιβίωση του ελικόπτερου σε ένα σύγχρονο πεδίο μάχη, όσο και για την εγγύηση υποστήριξη στρατιωτών στο έδαφο, καθώ τα ελικόπτερα έρχονται και με καλάθου ρουκετών η ανακοίνωση ανέφερε μεταξύ άλλων. Η κυβέρνηση της Ελλάδας ζήτησε να αγοράσει 35 ελικόπτερα UH-60M Black Hawk, 80 κινητήρες T-700GE, 701D, 70 εκατεστημένοι και 10 ανταλλακτικά 44 AN-AAR 57 Common Missile Warning Systems, 35 εκατεστημένα 9 ανταλλακτικά. Υπηρεσίε Μηχανική, Τεχνική και Υλικοτεχνική Υποστήριξη τη Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και των Εργολάβων και άλλα συναφή στοιχεία εφοδιαστική και υποστήριξη προγραμμάτων. Το εκτιμόμενο συνολικό κόστο είναι 1,95 δισεκατομμύρια δολάρια. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.